Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλημέρα. Μάκη. Καλημέρα, Χρήστο, σας και στο κράτος. Θωμά, για να δούμε τώρα τι έχει συμβεί εδώ και από πλευράς. Ο κύριος Πετρίδης μας έλεγε νωρίτερα είναι έξω. Πάει και αυτός να δει, να ρίξει μια πρώτη ματιά για το τι έχει συμβεί. Αν έχουμε εικόνα, αν έχετε εικόνα εκεί στην δικιά σας την περιφέρεια, γενικά τι συμβαίνει σήμερα στο νόμο μας. Εχθές το βράδυ, κύριε Νασούλη, πραγματικά είχαμε ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο καταρχήν, γιατί ήταν μια χαλαζόπληση που ήταν μέσα στη νύχτα, που δεν συνηθίζεται. Ναι. Βάσει και, θα έλεγα, των καιρικών ιστορικών που έχουμε για την περιοχή, συνήθως οι χαλαζόπτωσεις είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά τέλος πάντων είχαμε μια χαλαζόπτωση γύρω στις 11.30 ώρα, ναι, που έπληξε έντονα κάποιες περιοχές του νομού Καστοριάς και είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε καταστροφές και σε ηλεκτρονικά θέματα όπως αυτοκίνητα, αναφέρατε και εσείς, ηλιακούς θερμοσύφωνες και σκεπές. Μας θύμισε το φαινόμενο του 2020 που έγινε... Τον Αύγουστο, το 20 στην Ιταλία, Καρνοχώρη. Αυτό είπαμε, ξύπνησαν μνήμες από εκείνη την περίοδο, ναι. Το μέγεθος σε πολλές περιοχές του χαλαζιού ήταν όσο μία μπάλα του γκολφ, θα έλεγα, γιατί και εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στην περιοχή του Μανιακιού και πραγματικά με την ιδέα... Το Πανιάκι τράβηξε τα πάνδυνα επίσης και η περιοχή του Νταϊλάκη πάρα πολύ δυνατά, πολλά σπασμένα αυτοκίνητα. Εκεί πέρα αυτό, δηλαδή το καλάτι κατέβηκε από ένα από το γνώστο της αλίδας και σάρωσε αυτή την περιοχή και την πόλη. Οπότε, λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι λίγο, Θωμά. Επειδή για τα θέματα των αποζημίωσεων των αγροτών ξέρουμε τη διαδικασία, αναγγελία ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, εκτιμητές του ΕΛΓΑ και εδώ, και από εκεί και μετά η διαδικασία εξελίσσεται. Και οι πιέσεις και τα λοιπά για το όσο το δυνατόν συντομότερη αποζημίωση. Στην περίπτωση τώρα εδώ των αυτοκινήτων, μιλήσαμε με τους ασφαλιστές τι συμβαίνει και τι υπάρχει και τα λοιπά. Για κεραμίδια όμως και για ηλιακούς, με την περίπτωση της Πτελέας που ήρθαν εκτιμητές από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και τα λοιπά, άλλαξε ο κόσμος εκεί τις σκεπές τους, κεραμίδια και τα λοιπά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα αντίστοιχο θέμα για ζημιές στην πόλη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν σπασμένοι θερμοσύφωνες και κεραμίδια και σκεπές? Αυτό το θέμα το συζητήσουμε χρήσω σε λίγη ώρα στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς σε μια σύστηση γίνει για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και με κεντρικά με το Υπουργείο. Ναι. Τότε είχε ακολουθεί μια ειδική διαδικασία, αν θυμάστε, για την περιοχή. Βέβαια, είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία, ναι, δεν θυμάμαι τώρα τον όνομά της. Πολύ ισχυρό, είχε τρομακτικές συνέπειες για τα σπίτια των οικισμών Πτελέας και Κρανοχωρίου. Ναι. Και ακολουθήθηκε μια διαδικασία ειδική. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχουν πληρωθεί κιόλας ακόμα οι άνθρωποι, βέβαια, δύο χρόνια μετά. Νομίζω ότι πληρώθηκαν. Πληρώθηκαν. Πολύ καιρό να είναι. Υπήρχε μια δυσκολία, υπήρχε μια καθυστέρηση, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πληρώθηκαν. Για το θέμα που πρέκυψε με τη χθεσινή χαλαζόπληση. Και εμείς ζητάμε, κύριε Μάνο, ζητάμε το αντίστοιχο λοιπόν τώρα. Όπου έχουν σπάσει θερμοσύφωνες, όπου έχουν σπάσει κεραμίδια και σκεπές, με τον αντίστοιχο τρόπο, δηλαδή με τα τιμολόγια που μάζεψαν εκεί οι άνθρωποι από αυτές τις αγορές και τις επισκευές τελικά, να πάρει ο κόσμος και εδώ. Θα γίνει και εκτιμήσεις. Βέβαια, βέβαια. Θα γίνει κάποιες εκτιμήσεις από συνεργεία τότε, που ήταν επιστήμα άνθρωποι του χώρου και είχαν εκτιμήσει την κατάσταση. Ναι. Το ίδιο θα ζητήσουμε για την στασινή, θα έλεγα, σφοδρή χαλαζόπληση που έπληξε κυρίως την πόλη της Καστοριάς, τον οικισμό της πόλης της Καστοριάς. Φαίνεται ότι η Καστοριά ήταν το επίκεντρο, ναι. Στα μήλα εκεί, έχουμε αρκετές ζημίες εκεί στα καλλιέργειες. Να πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, για να το κλείνουμε ένα-ένα. Το αν θα υπάρξουν και ποιος τρόπος αποζημιώσεων από σκεπές, ηλιακούς και τα λοιπά, θα το δείτε σε ειδική σύσκεψη τώρα σε λίγο στην αντιπεριφέρεια. Ναι. Πάμε τώρα στο κομμάτι το γεωργικό. Κατά τη γνώμη σας, πού έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές και σε τι καλλιέργεια? Οι καταστροφές που έχουμε και από τις πληροφορίες που έχουμε και από συναδέλφους Χρήστο είναι ότι στην περιοχή του Κεφαλαρίου έχουμε αρκετά μεγάλη ζημία σε καλλιέργειες
μιλιών, ναι. Και στην περιοχή του κάμπου του Μανιακίου, κυρίως του κάμπου που γειτνιάζει με τον Παλαδοπόταμο, του ποτάμου που περνάει. Μέχρι την Ποριά, μέχρι την Ποριά. Μέχρι, γιατί ναι, ναι, μέχρι και την Ποριά. Μέχρι και την Ποριά. Που είναι τα φυτώρια ψηλά. Ναι. Εκείνη η πιο μεγάλη ζημιά και τώρα εδώ με βρίσκεται και όχι. Εκεί με τι καλλιέργειες κυρίως είμαστε. Φασόλια είναι στον κάμπο του Μανιακίου και κάποια μιλές στην περιοχή της Ποριάς. Στη δική σας περιοχή, κύριε Μάνο, εκεί η ευρύτερη περιοχή Άργους, είχαμε μεν χαλάζει, αλλά δεν ήταν δεν ήταν κάτι που μπορεί να μας τρομάξει. Ναι. Δεν είχαμε δηλαδή... Την γλίτωσε εκεί η περιοχή. Του χαλάζει στην περιοχή της Καστοριάς, θα έλεγα της ευρύτερης του Μανιακίου, Καστοριάς και Κεφαλαρίου, ήταν... πολύ μεγάλο σε όγκο. Ήταν αραιή. Ευτυχώς δεν είχε πολύ μεγάλη διάρκεια σε κάποια σημεία, γιατί αν συνέχιζε να έχουμε αυτό του είδους το μέγεθος του χαλαζιού με την ίδια ένταση για αρκετή ώρα, θα είχαμε πλήρη καταστροφή. Και δεν ξέρω ειδικά για την μυλοκαλλιέργεια, επειδή είμαστε στα τελειώματα του αραιώματος. Αν είναι ένα στάδιο το οποίο... Είναι ανεπανόρθωτο από εδώ και πέρα για το μήλο. Για αυτές τις καλλιέργειες. Είναι πολύ δύσκολα, κύριε Νατσούλη, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κεφαλαρίου με παραγωγούς που μίλησα, ναι. Που χτύπησε σε περιοχές που ήδη είχαν χτυπηθεί με τη χαλαζόπουση πριν περίπου 15-20 ημερών. Α, ήταν ήδη. Προσπάθησαν να καθαρίσουν τα χτυπημένα, το χτυπημένο καρπό στο αρέωμα. Με το αρέωμα. Δυστυχώς όμως με τη χθεσινή χαλαζόπουση δεν θα μείνει τίποτα πάνω στη μία. Έχουμε μια καταστροφή αυτό. Πολύ μεγάλη, ναι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Θα πλησιάζουμε σε κτήματα μέχρι και 100% από την πληροφόρηση που έχουμε. Αυτά θα τα δούμε φυσικά. Θα κάνουμε και μια επίσκεψη και με το κλιμάκιο της ΔΑΟΚ στις περιοχές αυτές και ίσως και ανέβει και ο επόπτης Καστοριάς εδώ πέρα που είναι από το τοπικό υποκατάστημα, το περιφερειακό υποκατάστημα του Ελγάδη. Να ανέβουν, κύριε Μάνο, γιατί είδαμε πρόσφατα στον Εύρο, ας πούμε, ανέβηκε ο ίδιος υπουργός, ας πούμε, στον Εύρο ήταν που τον είδα. Ανέβηκε ο ίδιος υπουργός σε Θεομηνίες. Εντάξει, εμείς τώρα... Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, κύριε Νασούλη, δεν έχουμε την έκταση, δηλαδή αν αυτό το φαινόμενο που ήταν μέσα στην πόλη... Ήταν στα χωράφια, θα μιλούσαμε σήμερα για άλλη κατάσταση. Ναι. Αυτό το καταλάβαμε από την αρχή. Βλέπω τα κτήματα εδώ πέρα στην περιοχή που είναι κοντά στο Μανιάκι και θα είναι δίπλα από τον παραπότομα του Ελιάκμα του Λαδοπότομου ότι έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Ο άξονας Ποριά, Μανιάκι, Καστοριά και Φαλάρι είναι αυτός που φαίνεται να ήταν... Ο πιο δύσκολος, επικίνδυνος και η Καστοριά το επίκεντρο, γλίτωσαν χωράφια, γλίτωσαν καλλιέργειες ή όπου έπεσε και σε χωράφια σε αυτές τις περιοχές οι ζημίες όντως και εκεί είναι δυνατές. Αλλά θα λέγαμε ότι... Πρέπει να επισκεφτούμε και το κάμπο που έχει τα χαροχώραφα του, ναι, ναι. Του Άργους οριστικού. Εκεί πέρα δεν έχουμε εικόνα, κύριε Νατσούλη, γιατί ήταν κτήματα που είναι λίγο πριν το θερισμό. Οπότε είναι πολύ ευαίσθητα σε κτήματα χαλαζιού. Τώρα και θα δέχουμε. Κύριε Μάνο, οπότε σήμερα έχετε αυτή τη δουλειά να δείτε, να έχετε τη σαφή εικόνα του νομού. Καταλαβαίνω ότι είναι πρώτες ώρες που ξημέρωσε, δεν μπορείτε να είστε παντού, θα πάτε παντού. Και το νομό θα επισκεφτεί ο Περιφερειακός το απόγευμα, ερχόμενος από Αθήνα. Α, θα ήρθε εδώ και ο κύριος Κασαπίδης. Ναι, θα είναι εδώ πέρα για μια... Ωραία. Υπήρχε ένας προγραμματισμός για μια επίσκεψη. Οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Μάνο, και αύριο. Θα τα ξαναπούμε και αύριο, ειδικά και με το θέμα των αποζημιώσεων σε καταστροφές, όπως είπαμε, κεραμίδια, σκεπές, ηλιακούς. Κατά τα πρότυπα πτελέας... Ναι, πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια με το Δήμο για να γίνει αυτές οι καταγραφές. Περιμένουμε και γι' αυτό. Περιμένουμε και γι' αυτό νεότερα. Τα λέμε λοιπόν και αύριο, κύριε Μάνο, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μάνος, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.